Άρα δεν βρήκαμε άκρη. Όντως. Δεν βρήκαμε άκρη. Λέγε μαράκι μου, τι σου συμβαίνει, τι συμβαίνει. Τίποτα δεν μου συμβαίνει. Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Κάνω λίγο χαβαλέ αυτό. Τίποτα άλλο. Α, είναι, όλο αυτό είναι αστείο. Να μην παίρνω κάτι σοβαρά δηλαδή. Όχι, καλέ, ναι, αστείο. Α, δεν το κατάλαβα. Σοφιάνε, ήταν αστείο. Μεταξύ μας, εγώ σοβαρά όχι, μίλησα. Με τους άλλους. Μεταξύ εμένα και τη. Μεταξύ σου και τη Μαρία. Γενικά, η Μαρία έχει ένα τέτοιο mood. Προσβλητικό χιούμορ, μεν. Προσβλητικό. Αλλά χιούμορ. Εγώ γενικά ναι. δεν προσβάλλομαι γιατί δεν παίρνω. Α, γιατί αυτό είπε τώρα. Προσβλητικό είναι. Προσβλητικό είναι. Μάλλον είναι λίγο spicy χιούμορ, το οποίο ξεπερνάει κάποια όρια. Εντάξει, τα οποία δεν χρειάζεται. Ας μην μιλήσουμε για το δικό σου χιούμορ. Αυτό εννοώ. Αυτό. Okay. Τοποθετήθηκα. Θες βοήθεια, να έρθει η Σοφιάνα να σε βοηθήσει. Όχι, ευχαριστώ. Καμία ξυνήλα βλέπω. Καμία. Όχι, απλά μιλάει για το δικό μου τον τρόπο, ενώ δεν βλέπει το δικό της. Βλέπουμε τα χάλια μας πρώτα και μετά μιλάμε για τους άλλους. Αυτό θέλω να πω. Τίποτα άλλο. Εγώ νομίζω τη γνώμη μου είπα και την είπα και πάρα πολύ εντάξει, ωραία. Άμα δεν έχεις τρόπους τότε τι να σου πω, αγάπη μου. Μα μου είπε. Ναι. Δεν μου αρέσει η ζώνη. Τι λέω, δεν πήγαινε χωρίς ζώνη. Δεν μου αρέσει η ζώνη. Οκ, κυρία μου. Καλά, δεν σε έβρισε κιόλας. Η αλήθεια να λέγεται. Όχι, έχει κάτι μαζί μου, είμαι σίγουρη αυτό από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Και μου το είπε κιόλας. Μα δεν είσαι, ήξερα, θα σου ρίχνα κουκουλιά. Κάτσε μου, κούκλα μου. Άμα δεν καταλάβαμε τι λες. Άμα γιατί είπε. Άμα δεν σε ήξερα, θα σου ρίχνα κουτουλιά. Να εξηγήσω. Όταν είχαμε πάει προχθές για ποτό, γενικά είμαι ένας άνθρωπος που λέω τη γνώμη μου ελεύθερα και της είχα πει ότι είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έντονος. Και δεν Μαρία. Ναι. Τι ώρα είναι έντονος. Στις απόψεις της, στις αντιδράσεις της. Έντονη. Στις αντιδράσεις της. Πολύ έντονη. Για ποτό ποιοι είχατε πάει δυο σας. Τα κορίτσια του My Style. Δεν ήθελε να έρθει. Δεν πάω μαζί τους. Γιατί. Και γιατί επειδή... έτσι. Περίμενε, θα μας πεις μετά εσύ. Θα σας πω κύριε Στελιαμό, τι θέλετε. Άρα ήσασταν όλοι χωρίς την Ευρυδίκη. Ποτέ δεν έχω πάει μαζί τους. Ευρυδίκη, μην πετάγεσαι, παρακαλώ. Φτιάξε εσύ τις καρτέλες σου, κοιτάξου. Είναι μια βλέπουμε έναν άνθρωπο που παλεύει με τα ρούχα τόση ώρα. Βγάλε τα παπούτσια, όλα. Λοιπόν, είχατε πάει λοιπόν για ποτό, ναι, Σοφιά. Ναι, και επειδή άνοιξε μια συζήτηση τώρα που είχαμε μεταξύ μας, γιατί την έκανε τηλεοπτική ξαφνικά, της είχα πει ότι από την αρχή. Δεν μου είχε κάνει καλή εντύπωση ο τρόπος της που αντιδρούσε στα σχόλια των κοριτσιών. Και ξέρω ότι ο τρόπος της είναι χιουμοριστικός. Ναι. Το πώς αντιδράει. Ναι, αγάπη μου, ναι, καλό μου, ναι, κορίτσι μου κτλ. Το οποίο εγώ το παίρνω σαν χιούμορ. Mm. Απλά το χιούμορ της Μαρίας ξεπερνάει κάποια όρια πολλές φορές, τα οποία είναι προσβλητικά. Mm. Εγώ προσωπικά δεν προσβάλλομαι, γιατί γενικά έχω πει κιόλα σε κόνσεπτ ότι λαμβάνω μόνο την οικογένειά μου υπόψη μου, επειδή με ξέρουν πάρα πολύ καλά σαν άνθρωπο. Απλά είναι spicy και ξεπερνάει τα όρια και είναι κακό για αυτή, όχι για εμένα. Τώρα να μιλάμε για την Άρα εσύ μιλάς από ενδιαφέρον για τη Μαρία τώρα. Εγώ μίλησα στιλιστικά για ζώνες, μπότες και αυτά και μάλιστα τις έβαλα και τρία. Γιατί θεωρώ ότι έκανε προσπάθεια και δεν ήρθε πάλι με ένα γραφειακό βιτρινίστικο look που έρχεται κάθε φορά. Έκανε μια αλλαγή το κορίτσι και καλά κάνει. Απλά δεν την έκανε σωστά για μένα. Και θα τις έβαζα δύο, αλλά τις έβαλα τρία για να την επενέσω για την αλλαγή αυτή. Αυτό. Ένα νερό. Αυτά. Δεν ήταν κάτι προσβλητικό. Ναι, αλλά κάτι σίγουρα έχει γίνει που δεν το βλέπουμε. Γιατί όχι. Εσύ μια χαρά κανονικά τα λες. Ναι, μα δεν έχει γίνει κάτι. Εσύ αυτή τι είναι, τι τσαντίζεται μόνη της. Αυτή τσαντίζεται πάντα μόνη της. Ούτως, έτσι αντιδράει στα περισσότερα σχόλια των κοριτσιών. Όλες οι άλλες κοπέλες δεν έχουν πρόβλημα μαζί μου. Εσύ το έχεις και θεωρείς το χιούμορ μου ότι είναι. Παρεξηγισμό. Τι θες. Δεν μπορώ. Προσβλητικό είπε. Προσβλητικό. Προσβλητικό. Τέλος πάντων, εσύ έχεις να μας πεις κάτι για να τελειώνουμε. No. Τίποτα. Σιωπή. Σιωπή. Δηλαδή τώρα εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Τι να ασχοληθώ τώρα. Να πω τι. Μα μην είσαι τώρα. Μιλες την ασχοληθώ. Είπα ότι τόσες κοπέλες εδώ, τόσο χιούμορ που κάνω τόσο καιρό που είμαι, δεν έχει γυρίσει καμία να μου πει κάτι τέτοιο. Η Σοφία από την πρώτη στιγμή την πειράζω. Και μου είπε ότι στο ποτό που βγήκαμε και μου είπε: άμα δεν σε ήξερα, θα σου ρίχνα κουτουλιά. Ρίχνει την αγάπη μου, τι θες τόσο πολύ. Να ηρεμήσεις κι εσύ. Γιατί σε βλέπω και είσαι πολύ φορτωμένη μαζί μου, χωρίς λόγο. Φαίνομαι φορτωμένη. Εσύ.
Έλα και τώρα μην ρωτήσω μία-μία τις κοπέλες να μου πούν τη γνώμη τους, να μην με βάλεις αυτή αυτά, τη διαδικασία. Αυτά είναι κουβέντες τις οποίες τις λέω γενικά στη ζωή μου, για πλάκα. Ναι. Τύπου θα σου έχω να κατουλιά, δεν μπορώ να σε ακούω και τα κάνω και με την Τόνια αυτά πολλές φορές. Καζά,